Άντε πάμε όπως σας είπα να καλημερίσουμε το Γενικό Γραμματέα της ΠΟΠΕΚ, τον κύριο Μαυράκη, γιατί η τιμή του Μπρεντ στα ύψη έχει πάει, αλλά υπάρχει και αυτό που μεταδίδουν, κύριε Μαυράκη, τα διεθνή δυσιογραφικά πρακτορία, που λέει ότι, ξέρετε, ο ΠΕΚ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια πιο αποφασιστική αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου παρά το αίτημα της Ουάσιγκτον, και ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί κραδασμοί στην παγκόσμια αγορά και εδώ τα πράγματα σκουραίνουν πολύ περισσότερο. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα και στον κρατέ σας. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι όπως τα λέτε, όσον αφορά τη συνάντηση των χωρών μελών του ΟΠΕΚ, οι οποίοι δυστυχώς, ενώ περιμέναμε να αποφασίσουν μια γενναία αύξηση της παραγωγής για να μπορεί να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση, δεν πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε παραμένουμε στα ίδια τα οποία είχαμε, δηλαδή μια ημερήσια, μια μηνιαία συγγνώμη, παραγωγή 400.000 βαρελιών επιπλέον το μήνα, το οποίο είναι σταδιακή, μια σταδιακή αύξηση η οποία είχε προαποφασιστεί, η οποία όμως δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις. Μάλιστα. Πόλεμος ξεπόλεμος, αλλά κοιτάξτε να δείτε μέσα στον πόλεμο, λένε Bloomberg, Reuters και Financial Times σήμερα, ότι, ξέρετε, πριν την συνεδρίαση, ο Ρώσος πρόεδρος ότι είχε συνομιλίες και με το Σεΐχη του Αμπουντάμπη και είχαν επιβεβαιώσει ότι παραμένει σε ισχύ η συμμαχία του ΟΠΕΚ με την Ρωσία, Σωστά, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε στο κομμάτι τουλάχιστον το ενεργειακό να υπάρχει κάτι διαφορετικό όσον αφορά είτε κυρώσεις είτε οτιδήποτε που έχει να κάνει με τις συναλλαγές μεταξύ της Ρωσίας και των υπόλοιπων χωρών μελών, ας πούμε, το ΟΠΕΚ, οπότε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το βαρέλι χθες, η τιμή του εκτοξεύθηκε κάποια στιγμή στα 113, όπως και εσείς μου είχατε αναφέρει αργά το μεσημέρι όταν επικοινώνησα μαζί σας, αλλά τελικά νομίζω έπεσε στα 110. Πώς ξεκίνησε σήμερα? 119 είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυστυχώς. 119? 100, τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, μπαίνοντας μπήκα αυτή τη στιγμή για να το δω, για να μπορώ να σας απαντήσω με ακρίβεια, και είναι 119,12. 119,12 το βαρέλι. Αυτό απλά και πρακτικά τι σημαίνει? Γιατί ό,τι μένει στη συνέχεια μένει, δεν το αλλάζουμε. Αυτό το οποίο σημαίνει δυστυχώς είναι ότι αυτές οι ανατιμήσεις έρχονται και επηρεάζουν τις τιμές των διελιστηρίων και κατ' επέκταση των πρατηρίων και τις ταμπέλες τις οποίες θα βλέπει ο καταναλωτής. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, οι ανατιμήσεις είναι τρομακτικές σε επίπεδα που εγώ δύσκολα θυμάμαι. Ελπίζω να είσαστε σε κάποιο. Μισό λεπτό, κύριε Μαυράκη, να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να είστε σε κάποιο σταθερό σημείο, γιατί ξέρετε, αυξομειώνεται η ένταση και το αποτέλεσμα είναι να μην σας ακούει ο κόσμος, να ταλαιπωρείτε, να μην σας ακούμε εδώ, να μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση. Σταμάτησα, με ακούτε τώρα? Ναι, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το αυτονόητο ούτως ή άλλως πάντα. Ωραία. Σας ακούω τώρα, ναι. Λοιπόν, για συνεχίστε τώρα αυτό που λέγατε. Η αλήθεια είναι ότι οι ανατιμήσεις οι οποίες βιώνουμε είναι τρομακτικά μεγάλες. Φανταστείτε ότι μέρα με τη μέρα οι πρατηριούχοι αγοράζουν 3 λεπτά ή και 3,5 λεπτά ακριβότερα το καύσιμο. Δηλαδή πόσο αγοράζετε σήμερα και πόσο πουλάτε? Ένα-ένα, με παραδείγματα να μας το λέτε. Ό,τι φέρνετε στο τραπέζι της κουβέντας. Επειδή οι αγορές από πρατήριο σε πρατήριο διαφοροποιούνται, θα σας πω ότι το μέσο περιθώριο ενός πρατηρίου που δεν υπερβαίνει το 5%. Δηλαδή αυτό είναι. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, και να έρθω και στις δηλώσεις τις οποίες ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μου απαντήσατε πόσο αγοράσατε σήμερα και πόσο πουλάτε σήμερα, δηλαδή πόσο είναι η μέση τιμή σήμερα. Η μέση τιμή. Γιατί θα το λέω. Η μέση τιμή μπορώ να σας την απαντήσω πόσο πουλάμε. Δεν θα ήθελα να σας πω το πόσο αγοράζουμε, γιατί διαφοροποιούνται οι αγορές από ένα πρατήριο σε ένα πρατήριο. Μπορείτε να το δείτε όμως βάζοντας ένα μέσο περιθώριο περίπου στο 5% από την τιμή την οποία βλέπετε και πουλάει ο κάθε πρατήριο. Ναι, η μέση λοιπόν τιμή σήμερα ποια είναι? Είναι 1,97 το λίτρο στη βενζίνη αμόλυβδη. Η μέση τιμή 1,97. Το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,70 και το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,35. Ναι. Από εκεί τώρα ο πρατηριούχος έχει περίπου ένα περιθώριο της τάξης του 5%.
Μάλιστα. Μα συγγνώμη, 1,30 δεν ήταν εχθές το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,35 σήμερα. 1,30 ήταν πριν από τρεις μέρες. Πριν από τρεις μέρες. Αλλά φανταστείτε ότι ξαναλέω, εχθές με σήμερα ο πρατηριούχος αγόρασε 3,5 λεπτά ακριβότερα. Ναι. Προχθές με χθες αγόρασε 3 λεπτά ακριβότερα. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή να μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδος, ειδικά για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή την ώρα επηρεάζονται εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων, είναι κάτι που θα βοηθούσε? Κυρία Βουλγεράκη, ο καταναλωτής από αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα δει καμία διαφορά. Καταρχήν δεν θα δει καμία διαφορά, διότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι θα πράξει όπως είχε πράξει και μέσα στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, που στην ουσία είπε ότι δεν θα μπορεί να πωλεί σε κάποια προϊόντα, κάποιες επαγγελματικές ομάδες, κάποια προϊόντα με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που πουλούσαν μια αντίστοιχη περίοδο πριν από την κρίση. Αυτό λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης το έχει εντάξει, ότι η περίοδο προενεργειακής κρίσης είναι ο Σεπτέμβριος του 2021, οπότε επιβάλλει στους πρατηριούχους ή θα επιβάλλει στους πρατηριούχους να μην μπορούν να πουλήσουν με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που πουλούσαν το Σεπτέμβριο του 2021. Να σας πω ότι με στοιχεία επίσημα, και έχουμε βγάλει και ένα δελτίο τύπου το οποίο θα βγει στον αέρα και κάποιες επιστολές τις οποίες θα στείλουμε σε όλα τα αρμόδια υπουργεία σχετικά, ο πρατηριούχος, το περιθώριο κέρδος του είναι μειωμένο σε σχέση με αυτό που ήταν το Σεπτέμβριο του 2021, με επίσημα στοιχεία που κι εσείς αν ανατρέξετε και δείτε, συγγνώμη, και δείτε την τιμή δηληστηρίου και τη μέση τιμή πώλησης των πρατηρίων και βγάλετε τη διαφορά τότε και σήμερα, θα δείτε ότι αυτό είναι μειωμένο σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι με αυτό το οποίο θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα δούμε καμία διαφορά στις ταμπέλες. Το πολύ πιθανότερο είναι να δούμε κάποιοι να εκμεταλλευτούν και το ότι τώρα είναι μειωμένο και να αυξήσουν και να πάνε στο μέγιστο του περιθωρίου που θα δώσει. Ωραία, για να το πάμε λίγο παρακάτω, γιατί ξέρετε με φτάνετε στον τελικό καταναλωτή και σας ρωτάω, εάν αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους μπει σε όλη τη δική σας την αλυσίδα αγοράς, εκεί ενδεχόμενα να υπάρξει ορατό αποτέλεσμα τελικός για τον καταναλωτή? Ούτε σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει. Βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης, όπως θα δείτε, δεν μιλάει για όλη την υποδιαστική αλυσίδα, που αν θα έπρεπε να κάνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να το κάνει σε όλα τα στάδια, που σημαίνει και στην εταιρεία εμπορίας και στο δηληστήριο και σε όλους. Το κάνει μόνο στο πρατήριο, άρα αφήνει μόνο σε εμάς και έρχεται και το βάζει μόνο στο κομμάτι των πρατηρίων, το οποίο είναι λάθος. Αλλά γενικότερα η επιβολή πλαφών δεν μπορεί να ισχύσει σε μια ελεύθερη αγορά στην οποία λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να δεχτώ να λειτουργήσει ένα πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και μάλιστα πλαφόν κέρδους, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει πλαφόν τιμής, εφόσον, γιατί δεν μου αρέσει που ο Υπουργός αφήνει υπονοούμενα εσχροκέρδια στον πρατηριών, το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να μας εξηγήσει τι νοείται εσχροκέρδια όταν ένας κλάδος κερδίζει 5%, αλλά συνεχώς αφήνει τέτοια υπονοούμενα τα οποία δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Θα μπορούσα λοιπόν να το δεχτώ όταν έχει κάνει κοστολογικούς ελέγχους σε ένα πρατήριο ή σε 10 πρατήρια δειγματοληπτικά ή σε 100 και να πει ότι ναι, οι πρατηριούχοι κερδίζουν παραπάνω από αυτό το οποίο. Ποιο είναι αυτό το οποίο? Από αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι βιώσιμο ενδεχομένως ή κερδίζουν παραπάνω από όσο εμείς θεωρούμε, πιστεύουμε ή έχει μια μελέτη βγάλει ή τέλος πάντων κάτι να μας πει. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Επίσης ο τρόπος με τον οποίο το κάνει λοιπόν, το οποίο αποδεδειγμένα δεν θα φέρει καμία αλλαγή σχετικά με τους καταναλωτές αλλά και με τις επιχειρήσεις και γενικότερα με όλα τα προϊόντα, γιατί ξέρουμε ότι τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, υπηρεσίες, προϊόντα, αγαθά, τα πάντα, θα περιμέναμε να πάρει πιο δραστικά μέτρα λοιπόν και όχι απλά να χαϊδεύει, σαν να λέμε, τα αυτιά του κόσμου. Λοιπόν, άρα πάτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα πάτε στο ΦΠΑ. Κατανάλωση στο ΦΠΑ, στην παραβατικότητα, η οποία μπορεί στο Ηράκλειο, γιατί μας ακούνε εδώ τοπικά οι ακροατές, να μην υπάρχουν πολλά φαινόμενα παραβατικότητας στα πρατήρια. Η αγορά λειτουργεί αρκετά υγιώς στο κομμάτι στην πόλη του Ηρακλείου και γενικότερα στους νόμους της Κρήτης.
Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα η παραβατικότητα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε θίξει επανελειμμένως και η πολιτεία για κάποιο λόγο δεν θέλει να μας ακούσει σχετικά με αυτό και δεν θέλει να λάβει μέτρα σχετικά με την παραβατικότητα, θα μπορούσε να βρει πάρα πολύ εύκολα τα έσοδα εκείνα που χρειάζεται, έτσι ώστε να έρθει πλέον δραστικά με ένα μέτρο που είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή η μείωση του ΦΠΑ, να έρθει να αποσυμφορήσει άμεσα, έτσι ώστε να πάρει ένα μέτρο η πολιτεία, που αυτή τη δύσκολη περίοδο περιμένουμε την πολιτεία να είναι δίπλα μας, και εμείς οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, και όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, και οι πολίτες και οι καταναλωτές. Θα περιμέναμε λοιπόν να πάρει ένα μέτρο το οποίο να είναι οριζόντιο και να φέρει άμεσα αποτελέσματα αύριο το πρωί. Να φανταστώ ότι αυτά, έτσι όπως τα καταγράφετε εσείς, τα αναφέρετε και στις επιστολές που λέτε. Βέβαια. Ότι θα στείλετε σε υπουργεία και σε ποια υπουργεία. Σήμερα θα φύγει ένα δελτίο, μια επιστολή, την οποία αυτή τη στιγμή τώρα έδωσα και εγώ το κύριο Γενικός Γραμματέας για να φύγει, την οποία καταρχήν τη στέλνουμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τη στέλνουμε στη Γενική Συνομοσπονδία, στη ΓΕΣΕΒΕ δηλαδή, πάνω, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος καταρχήν και στις Περιφερειακές Ενότητες Ελλάδος, με κοινοποίηση όλων των ενώσεων των πρατηρίων ανά την Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη επιστολή η οποία φεύγει, η οποία είναι προς τον κύριο Γεωργιάδη και αναφέρει ακριβώς αυτά τα οποία σας είπα. Λοιπόν, τώρα, σε ανάπτυξης ΓΕΣΕΒΕ, είπατε ανάπτυξης ΓΕΣΕΒΕ επιμελητήρια, έτσι. Επιμελητήρια, ναι. Μάλιστα. Και στις περιφερειακές, στις περιφέρειες δηλαδή. Σε όλη την και στις περιφέρειες, μάλιστα. Σωστά. Αυτό στέλνουμε σήμερα, αυτό θα φύγει σήμερα. Είχαμε και μια συνάντηση χθες με τον κύριο Βετζηρόπουλο, η οποία δυστυχώς μας την ανέβαλε. Οπότε περιμένουμε εκ νέου ορισμό συνάντησης για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον Υφυπουργό Οικονομικών δηλαδή. Περιμένουμε εκ νέου να οριστεί και να φύξουμε πλέον σε τηλεδιάσκεψη. Γιατί αυτά τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι τηλεδιάσκεψης ή οτιδήποτε άλλο τα έχετε αναφέρει αυτές τις προτάσεις σαν πρώτη εικόνα στον κύριο Γεωργιάδη. Πάρα πολλές φορές. Είναι κάτι το οποίο σας λέω... Όχι, μιλάω για τώρα, για αυτές τις ημέρες, αν τα ξαναείπατε και αν πήρατε μια απάντηση της προκοπής. Εχθές το πρωί με το που ανακοίνωσε, με το που βγήκε και έγινε η ανακοίνωση για το πλαφόν κέρδους, ήρθαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία για να δούμε τι ακριβώς σκέφτεται και μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα κάνει αυτό που σας περιέγραψα, δηλαδή θα λάβει υπόψη του το Σεπτέμβριο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο, με την αντίστοιχη περίοδο. Αλλά είπατε ότι δεν έχει καμία ουσία και το εξηγήσατε πριν από λίγο, να. Του φίξαμε τα υπόλοιπα ότι κανονικά δεν πρέπει να το κάνει κτλ. Αυτό σε μένει στην απόφασή του και γι' αυτό το λόγο πάμε σε επιστολές, πάμε σε δελτία τύπου και θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα αυτή τη στιγμή και όλες οι επαγγελματικές ομάδες να κάνουν και έκκληση ενδεχομένως μέσα από το βήμα που μου δίνεται, όλες οι επαγγελματικές ομάδες οι οποίες επηρεάζονται από τα ενεργειακά προϊόντα να συστρατευτούν μαζί μας προς την ίδια κατεύθυνση και να ζητήσουμε λίγο πιο έντονα με μία φωνή ενδεχομένως αυτό που είναι σωστό και αυτό που πρέπει πλέον είναι μονόδρομος να γίνει για να αποσυμφορηθούν και οι πολίτες και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις και τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω αυτό το τελευταίο, δηλαδή αυτή τη συσπήρωση όλων των παραγωγικών κλάδων που επηρεάζονται από τα καύσιμα, να ενώσετε δυνάμεις ώστε να ζητήσετε αυτά τα δύο που είναι και το πιο βασικό για εσάς που λέτε ότι είναι μονόδρομος, που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ μαζί με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, η οποία θα φέρει αρκετά έσοδα για να μπορεί να καλύψει μεγάλα κομμάτια του προϋπολογισμού, όπως λέτε η κυβέρνηση, για να μην το βρίσκει αυτό συνεχώς ως πάτημα, έτσι ώστε να μην μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυράκη. Καλημέρα σας. Καλά.